Θα συνεχίσουμε σήμερα το μάθημα και θα πούμε έτσι κανένα δυο κυκλωματάκια τα οποία στερίζονται στις δύο ενισχυτικές βαθμίδες που είπαμε χθες, έτσι, και στο προηγούμενο μάθημα είχαμε πει στην ουσία ότι έχουμε τον αναστρέφοντα ενισχυτή. Και πότε θα το σχεδιάσουμε. Οπότε αυτός είναι ο αναστρέφων ενισχυτής, όπως είχαμε πει, έτσι, με τις δύο αντιστάσεις οι οποίες καθορίζουν το κέρδος του, έτσι, το Vout προς Vein, αυτό είναι το κέρδος εξορισμού. Έτσι. Είναι ο λόγος των αντιστάσεων, απλώς υπάρχει και ένα πλην, το οποίο πλην σημαίνει ότι η έξοδος είναι ανεσταραμένη σε σχέση με την είσοδο. Και η άλλη βασική συνδεσμολογία, έτσι, ήταν ο μη αναστρέφων ενισχυτής, ο οποίος στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα, απλώς έχουμε αλλάξει την είσοδο με τη γη αναφοράς εδώ πέρα θέση. Οπότε στην ουσία αν θυμόμαστε τη μία από τις δύο συνδεσμολογίες είναι εύκολο να κάνουμε και την άλλη συνδεσμολογία. Συγγνώμη, εδώ είναι το σήμα εισόδου το V. Εδώ. Εδώ το κέρδος, πάλι ο λόγος των αντιστάσεων απλώς είναι συν 1. Και είχαμε πει και μια ειδική περίπτωση του μη αναστρέφοντος ενισχυτή που είναι ο απομονωτής, ένα πάρα πολύ χρήσιμο κύκλωμα. Όπως είχαμε αναφέρει. Που το κέρδος εδώ έχει μονάδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι παραλλαγές, τι κυκλώματα μπορούμε να παράγουμε χρησιμοποιώντας αυτές τις βασικές συνδεσμολογίες. Έτσι, αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια πρώτη τροποποίηση, τέλος πάντων, στον αναστρέφοντα ενισχυτή, που εδώ πέρα τέλος πάντων, και το κάνει αυτόματα αυτό, δεν πειράζει. Που η τροποποίηση που έχουμε κάνει είναι ότι έχουμε βάλει πλέον δύο εισόδους, δηλαδή έχουμε vein 1, vein 2, και έχουμε εδώ τις αντιστάσεις, την RI1 και την RI2. Λοιπόν, αυτό το κύκλωμα λειτουργεί ως αθροιστής, δηλαδή η έξοδος, έτσι, θα είναι στην ουσία το άθροισμα των δύο εισόδων με βάρη. Δηλαδή, ανάλογα με τις τιμές των αντιστάσεων, έχουμε αντίστοιχους συντελεστές στις δύο εισόδους. Έτσι, θα δείξουμε ότι ισχύει αυτή εδώ πέρα η σχέση, ότι η έξοδος είναι η πρώτη είσοδος. Επειδή είναι αναστρέφον ενισχυτής, θα έχουμε ένα μείον. Έτσι, οπότε η πρώτη είσοδος θα έχει ένα συντελεστή αυτόν εδώ πέρα, το λόγο των αντιστάσεων RF δια της αντίσταση που πάει στην πρώτη είσοδο, μείον. Εντάξει, αν θέλουμε να βγάλουμε τον πλήν εδώ πέρα, για να το δούμε και λίγο πιο καλά, έτσι ότι είναι αθροιστής. Και αν έτσι κάνουμε την προφανή επιλογή, δηλαδή πάρουμε όλες τις αντιστάσεις ίσες, οπότε εδώ πέρα οι λόγοι γίνονται μονάδα, οπότε καταλήγουμε στο πολύ γνωστό, στην πολύ γνωστή άθροιση. Έτσι, οπότε απλώς θα έχουμε και ένα πλην μπροστά, έτσι, εδώ μονάδα, μονάδα, όταν πάρω ίσες αντιστάσεις.
Οπότε οποτεδήποτε θέλουμε να θρήσουμε δύο σήματα, ένα στόχο θα το πετύχουμε είναι αυτός εδώ πέρα. Πει βέβαια κάποιος ότι έχω και ένα πλήν. Έτσι θα μπορούσα να απαλλαγώ από το πλήν. Πώς θα μπορούσα να απαλλαγώ από το πλήν? Αν στην έξοδο εδώ πέρα του κυκλώματος συνέδεα ένα αναστρέφοντα ενισχυτή με κέρδος μονάδα, δηλαδή μείον ένα. Οπότε το πλήν που θα είχα εδώ πέρα, έτσι, βάζοντας στη σειρά εδώ πέρα ένα άλλο τέτοιο, ένα τέτοιο κύκλωμα, δηλαδή στην έξοδο εδώ πέρα αυτού του κυκλώματος, να βάλω αυτό εδώ το κύκλωμα με κέρδος μονάδα, δηλαδή με ίσες στις δύο αντιστάσεις. Οπότε απαλλάσσουμε από το πλήν, αλλά εντάξει, θα το δούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να αποδείξουμε πρώτα απ' όλα αυτό εδώ πέρα το πράγμα, ότι ισχύει αυτή εδώ πέρα η σχέση. Εντάξει, από εκεί και πέρα, αν πάρουμε ίσες αντιστάσεις, αυτή η σχέση καταλήγει να ισούται στο απλό άθροισμα. Λοιπόν, γενικά, νομίζω το είχαμε πει και στα αναλογικά ηλεκτρονικά, όταν βλέπω ότι έχω πολλές εισόδους, στις περισσότερες περιπτώσεις μπορώ να εφαρμόσουμε την αρχή της επαλληλίας. Όπως έχω εδώ πέρα, έχω δύο εισόδους, οπότε για να επιλύσω το κύκλωμα, δηλαδή για να υπολογίσω, έτσι, την έξοδο εφαρμόζω την αρχή της επαλληλίας. Η αρχή της επαλληλίας τι σημαίνει? Ότι όταν έχω πολλές πηγές τάσης, μηδενίζω όλες τις πηγές τάσης εκτός από μία κάθε φορά. Οπότε βρίσκω την έξοδο που οφείλεται στη μη μηδενική πηγή τάσης. Κάνω την ίδια δουλειά και για τις υπόλοιπες πηγές τάσης, δηλαδή κρατάω μόνο μία και μηδενίζω όλες τις υπόλοιπες. Οπότε βρίσκω όλες τις επιμέρους εξόδους και προσθέτω τις επιμέρους εξόδους για να βρω την τελική έξοδο. Οπότε εδώ πέρα, αν θεωρήσουμε ότι, έτσι θεωρώ, ότι αυτή εδώ πέρα είναι μηδενική, το οποίο τι σημαίνει? Ότι εδώ πέρα το έχω συνδέσει στη γη αναφοράς. Οπότε, αν το, έτσι, αυτό είναι η πρώτη περίπτωση. Η δεύτερη περίπτωση, να θεωρήσω ότι η 1 είναι μηδενική, έτσι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση το κύκλωμα έχει μόνο την 1. Για να το σχεδιάσω λιγάκι πάλι. Αυτή εδώ η αντίσταση, αυτό εδώ το έχω μηδενίσει, σημαίνει εδώ πέρα, έτσι, αυτό εδώ, ότι πάει στη γη αναφοράς. Οπότε στην ουσία έχω ένα τέτοιο πράγμα, είναι εδώ πέρα, έχω βάλει τη γη αναφοράς, ήταν η vein 2, έτσι. Οπότε εδώ είναι η RI1, εδώ είναι η RI2 και είναι και το υπόλοιπο κύκλωμα. Την RF. Οπότε εδώ πέρα πάμε να υπολογίσουμε την, ας την πούμε, VOUT1. VOUT1 είναι η έξοδος που οφείλεται μόνο στην είσοδο 1. RI1 είναι αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα η αντίσταση στην ουσία δεν παίζει κανένα ρόλο. Γιατί δεν παίζει κανένα ρόλο? Γιατί είναι βραχυκυκλωμένη. Και γιατί είναι βραχυκυκλωμένη? Αν θυμόσαστε, λέγαμε χθες ότι εδώ πέρα είναι σαν να είναι αυτά μεταξύ τους ενωμένα, εικονικά. Έτσι, εδώ πέρα έχω βάλει τη διακυκωμένη γραμμή, όπως βλέπετε. Δεν είναι πραγματικά ενωμένα, είναι έτσι, υπάρχει ένα εικονικό βραχυκύκλωμα, το οποίο τι σημαίνει? Ότι εδώ πέρα, εδώ, οπότε και άρα και εδώ πέρα, γιατί είναι το ίδιο σημείο, έχω πόσο? 0 βολτ. Οπότε στο ένα άκρο της αντίστασης έχω 0 βολτ, στο άλλο άκρο της αντίστασης εδώ έχω πάλι 0 βολτ, οπότε η αντίσταση αυτή δεν επηρεάζει, δηλαδή δεν διαρρέεται από ρεύμα, αφού η διαφορά δυναμικού στα άκρα της, έτσι, είναι 0, οπότε δεν υπάρχει καθόλου ρεύμα, οπότε όλο το ρεύμα, έτσι, θα περάσει από την RI1, δεν θα μπει στον τελεστικό ενισχυτή και θα πάει, έτσι, στην RF. Οπότε, στην ουσία είναι σαν να έχω ένα αναστρέφοντα ενισχυτή, έτσι. Δηλαδή αυτό θα μπορούσα κάλλιστα να το πετάξω όλο αυτό εδώ πέρα. Έτσι. Γιατί στην ουσία δεν παίζει κανένα ρόλο από τη στιγμή που δεν έχει καθόλου ρεύμα. Οπότε είναι σαν να έχω έναν απλό αναστρέφοντα ενισχυτή, οπότε το VOUT1 θα είναι μείον RF προς RI1 επί την είσοδο. Έτσι, αυτό εδώ είναι το κέρδος, οπότε η έξοδος είναι κέρδος επί είσοδο. Λοιπόν, ακριβώς με την ίδια λογική, έτσι, οπότε μηδενίζω την πρώτη είσοδο, την είσοδο 1.
Ακριβώς με την ίδια λογική, έτσι απλώς πλέον εδώ πέρα είναι η 2 και η άρα η 2. Για πληρότητα ας το ζωγραφίσουμε πάλι. Οπότε εδώ είναι η 2, εδώ είναι η αντίσταση η άρα η 2. Εδώ έχουμε βάλει γη αναφοράς στη θέση της πηγής 1 και εδώ είναι η αντίσταση η RI 1. Και εδώ είναι το λοιπόν κύκλωμα με την RF και τον τελεστικό ενισχυτή. Εδώ είναι η έξοδος 2, είναι η έξοδος που οφείλεται μόνο στην πηγή τάσης. Τη 2 για τον ακριβώς τον ίδιο λόγο, έτσι. Εδώ είπαμε θα έχουμε 0 volt λόγω του κατ' ουσίαν βραχυκύκλωματος κυκλώματος που υπάρχει ανάμεσα στους δύο ακροδέκτες του τελεστικού ενισχυτή. Αυτό το κατ' ουσίαν βραχυκύκλωμα είπαμε ότι οφείλεται στο πάρα πολύ μεγάλο κέρδος που έχει ο τελεστικός ενισχυτής και στη χρήση της αρνητικής ανάδρασης. Δηλαδή αυτοί οι δύο παράγοντες προκαλούν αυτή την εικονική σύνδεση. Οπότε 0 volt στο ένα άκρο της RI, 0 volt και στο άλλο άκρο εδώ της RI, οπότε εδώ το ρεύμα είναι 0, δεν υπάρχει ρεύμα, οπότε θα μπορούσα κάλλιστα αυτό εδώ να το πετάξω, δηλαδή αυτή η RI 1 δεν επηρεάζει. Οπότε πάλι έχω στην ουσία έναν απλό αναστρέφοντα ενισχυτή, οπότε με τάση εισόδου την 2, οπότε θα είναι μείον RF προς RI2 επί Vein. Έτσι και η αρχή επαλληλείας μας λέει ότι η τελική έξοδος, αυτό που θέλουμε, έτσι θα είναι το άθροισμα των δύο επιμέρους εξόδων. Οπότε προκύπτει αυτό που γράψαμε προηγουμένως. Ότι τελικά η έξοδος είναι το άθροισμα με βάρη, έτσι, των δύο εισόδων. Και αν πάρω, είπαμε, ίσες αντιστάσεις, έχουμε τον απλό άθριστη, ένα απλό κύκλωμα άθρησης υλοποιημένο έτσι, με τελεστικούς ενισχυτές. Η λέξη τελεστικός, operational, έτσι, προέλθε από το γεγονός ότι με τους τελεστικούς πρωτοχρησιμοποιήθηκαν για να κάνουν πράξεις. Δηλαδή, οι τελεστικοί έχουν ανακαλυφθεί όχι τώρα πρόσφατα, είναι από τη δεκαετία του 50-60, έτσι. Οπότε εκεί πέρα τα υπολογιστές τέλος πάντων ήταν αναλογική, οπότε για να κάνουν πράξη εκεί πέρα, για να τις κάνουν γρήγορα, χρησιμοποιούσαν τελεστικούς ενισχυτές. Δηλαδή, οι τελεστικοί ενισχυτές χρησιμοποιούνταν για να κάνουν έτσι ως τελεστές, δηλαδή να κάνουν πρόσθεση, αφαίρεση, να υπολογίζουν τον εκθετικό, A στην κάτω, να υπολογίζουν λογάριθμο κτλ. Δηλαδή, να κάνουν απλές μαθηματικές πράξεις, δηλαδή να τις κάνουν τις πράξεις αυτές έτσι με επίπεδο hardware, για να γίνονται πιο γρήγορα στις πρώτες φάσεις των έτσι, της δημιουργίας των υπολογιστών. Δηλαδή θα να φτιάξουν ας πούμε αριθμομηχανές, έτσι, okay, αναλογικές αριθμομηχανές, οι οποίες να κάνουν αυτές τις πράξεις. Οπότε χρησιμοποιούνταν ως τελεστές, εξού και ο λόγος και ο όρος. Επίσης να υπολογίζουν το ολοκλήρωμα, έτσι. Δηλαδή μπορούμε να υπολογίσουμε ολοκλήρωμα, μπορούμε να υπολογίσουμε παράγωγο. Όλες αυτές τις πράξεις που σας γράφω μπορείτε να τις κάνουμε με κυκλώματα τελεστικών ενισχυτών. Έτσι. Και χρησιμοποιούνται αυτά τα κυκλώματα, έτσι, πιο πολύ εδώ πέρα το κύκλωμα της αφαίρεσης που θα δούμε στο επόμενο μάθημα, έτσι, αλλά και της ολοκλήρωσης και της παραγώγησης. Λοιπόν, έτσι, παρενθετικά το είπαμε αυτό. Λοιπόν, και τώρα μια άλλη ειδική περίπτωση θα ήταν, έτσι, να πάρω, δηλαδή σε αυτό το πέρα το κύκλωμα, να πάρω τις δύο αντιστάσεις RI1 ίσον με την RI2 και να είναι το 1 δεύτερο της RF. Δηλαδή να πάρω την RF για παράδειγμα 100 κιλό και την RI1 και την RI2 να τις πάρω από 50 κιλό. Εδώ αν το δείτε στην ουσία αυτό που κάνουμε είναι ότι υπολογίζουμε το μέσο όρο, γιατί ο λόγος πλέον αυτός κάνει 1 δεύτερο, οπότε είναι στην ουσία μείον 1 δεύτερο από το από εδώ, έτσι και μείον 1 δεύτερο από εδώ πέρα. Οπότε στην ουσία, σε αυτή την περίπτωση, εντάξει, μπορώ να υπολογίσω το μέσο όρο των δύο εισόδων. Ενώ είναι ένα άλλο παράδειγμα αριθμητικής πράξης που μπορώ να κάνω με
τελεστικούς ενισχυτές. Τώρα να δούμε εμείς μία πιο πρακτική εφαρμογή αυτού του κυκλώματος, έτσι, του αναστρέφοντος αθρηστή, έτσι, αυτός επειδή παράγει και ένα πλήν, ονομάζεται αναστρέφον αθρηστής. Inverting adder, έτσι. Λοιπόν, να δούμε ένα πιο πρακτικό κύκλωμα. Λοιπόν, μια πρακτική εφαρμογή δηλαδή αυτού του κυκλώματος, το οποίο μπορεί, έτσι, στα πλαίσια κάποιας εργασίας και κάποιας διπλωματικής να χρειαστεί να το κάνουμε. Φανταστείτε ότι έχουμε ένα μεταβαλλόμενο σήμα. Ένα ημίτον ή οτιδήποτε, ένα καρδιογράφημα, οτιδήποτε αυτό το μεταβαλλόμενο σήμα. Και φανταστείτε ότι εμείς αυτό που θέλουμε είναι να αλλάξουμε την τιμή στάθμη του σήματος. Δηλαδή, σε αυτό το σήμα να προσθέσουμε μια σταθερή τιμή, είτε θετική είτε αρνητική. Δηλαδή, είτε να το πάμε προς τα πάνω, είτε να το πάμε προς τα κάτω. Γιατί μπορεί να μην μας βολεύει. Έτσι, δηλαδή, το σήμα αυτό να είναι κεντραρισμένο, να έχει μια τιμή, μια μέση τιμή, η οποία να μην βολεύει το επόμενο κύκλωμα στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί, και θα πρέπει είτε να το ανυψώσουμε, έτσι, ή να το κατεβάσουμε προς τα κάτω ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε. Έτσι. Οπότε, γιατί μπορεί να το απαιτεί το επόμενο κύκλωμα. Έτσι. Είπαμε ότι συνήθως αυτά τα κυκλώματα δεν είναι ποτέ μόνο τους, ακολουθεί ένα κύκλωμα. Έτσι, πολλά κυκλώματα συνδεδεμένα στη σειρά, γιατί σε διατερικές συσκευές. Οπότε, το θέμα είναι πώς μπορούμε να κάνουμε, έτσι, ένα κύκλωμα που να αλλάζει το DC offset, όπως λέγεται, τη στάση εισόδου. Το DC offset σημαίνει, έτσι, να το μετακινεί όλη προς τα πάνω την κυματομορφή ή όλη προς τα κάτω. Λοιπόν, αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε, αναγνωρίσουμε λίγο το πλήν. Σας είπα το πρόβλημα με το πλήν, πώς επιλύεται, έτσι, και να το φτιάξουμε και εδώ πέρα. Λοιπόν, οπότε, στην ουσία, αφού θέλουμε να αλλάξουμε το DC offset, δηλαδή να το μετακινήσουμε προς τα πάνω και προς τα κάτω, στην ουσία αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι τι? Να προσθέσουμε μια σταθερή τιμή. Έτσι, οπότε η μία είσοδος, για παράδειγμα, η Vein 1 θα είναι το μεταβαλλόμενο σήμα, και ας βάλουμε κάποιες τιμές εδώ ενδεικτικές, ας πούμε ότι αυτή εδώ είναι 10 κιλόμετρα, το 10 κιλόμετρα είναι μια ok τιμή, μια εντάξει τιμή. Θυμόσαστε, είχαμε πει ότι αυτή η αντίσταση γενικά πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, για να μην έχουμε διάφορα θεματάκια με το γεγονός ότι πιο πριν μπορεί να προηγείται ένα κύκλωμα που έχει σχετικά μεγάλη αντίσταση εξόδου. Οπότε ας πούμε ότι το 10 κιλόμετρα είναι εντάξει, έχουμε δει ότι να βάλω 10 κιλόμετρα εδώ πέρα ότι είμαι εντάξει. Εδώ πέρα ας πούμε ότι έχουμε και εδώ 10 κιλόμετρα, συγγνώμη, έτσι. Λοιπόν, και εδώ φανταστείτε ότι είναι εδώ η δεύτερη είσοδος. Λοιπόν, όπου εδώ φανταστείτε, τώρα το κάνω και λίγο πιο πολύπλοκο, ότι εγώ αυτή εδώ πέρα την DC στάθμη, εδώ θα είναι, έτσι, μπορώ να τη μεταβάλω, δηλαδή με ένα ποτενσιόμετρο, μια μεταβλητή αντίσταση. Θα σβήσω αυτό εδώ να το διορθώσω. Okay. Λοιπόν, ότι εδώ πέρα, okay, μπορώ να μεταβάλω από συν 15 μείον 15. Αυτό κάνει το ποτενσιόμετρο, έτσι, αυτό εδώ πέρα. Ότι εδώ έχω ένα ποτενσιόμετρο 10 κιλό, εδώ πέρα είναι μια αντίσταση 15 κιλό. Οπότε εδώ πέρα είναι ο δρομέας, αυτός εδώ είναι ο δρομέας και πάει από το ένα άκρο, δηλαδή από τα συν 15 κατεβαίνει μέχρι τα μείον 15. Οπότε στην ουσία εδώ πέρα, έτσι, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, ανάλογα με τη θέση του δρομέα, μπορώ να έχω μια τιμή από μείον 15 μέχρι συν 15, έτσι, οπότε αν την πω εδώ. VDC, έτσι, είναι η DC τάση που προσθέτω, αυτή η τάση
ανάλογα με τη θέση του δρομέα θα είναι. Οπότε, εδώ πέρα, η έξοδος θα είναι ο λόγος των αντιστάσεων από την πρώτη είσοδο, ο λόγος των αντιστάσεων κάνει μονάδα, έτσι, οπότε στην ουσία είναι η είσοδος, εντάξει, συν, πάμε, ο λόγος των αντιστάσεων, ποιον αντιστάσεων, 10 κιλο με 15 κιλο, οπότε είναι 10 δια 15, επί αυτήν εδώ πέρα την τάση, έτσι, και όλο αυτό βέβαια, μείον, έτσι, γιατί και εδώ έχει μείον αυτό, οπότε το βγάζω το μείον απ' έξω. Το οποίο τι σημαίνει επί της ουσίας, ότι εγώ από τη στιγμή που αυτό εδώ πέρα μεταβάλλεται μεταξύ μείον 15 και συν 15, στην ουσία εγώ μπορώ να προσθέσω εδώ πέρα στην τάση εισόδου από συν 10 μείον 10, έτσι, αφού εδώ πέρα η μικρότερη τιμή είναι μείον 15, σημαίνει το μικρότερο που μπορώ να προσθέσω είναι μείον 10 και αφού η μεγαλύτερη τιμή σε αυτό εδώ είναι συν 15, το μεγαλύτερο που μπορώ να προσθέσω είναι τι? Συν 10. Οπότε στην ουσία εγώ, έτσι, μπορώ να ρυθμίσω εδώ πέρα το ποτενσιόμετρο ώστε να το μετακινήσω από το βέιν 1 μείον 10 με ένα πλην πάντοτε απ' έξω, έτσι, και να πάω μέχρι βέιν 1 συν 10 volt, δηλαδή το offset που μπορώ να βάλω, το DC volt, έτσι, η DC τάση που μπορώ να προσθέσω στο σήμα εισόδου είναι από μείον 10 μέχρι συν 10. Οπότε στην ουσία πετυχαίνει αυτό που θέλουμε. Έτσι, είπαμε, ανεβοκατεβάζουμε κατά βούληση και μπορώ να επιλέξω εγώ κάθε φορά, γιατί μπορεί αυτό να χρειάζεται να μην είναι σταθερό, δηλαδή αυτή εδώ πέρα η τάση, γιατί μπορεί να χρειάζεται να κάνουμε έτσι ένα trimming, όπως λέγεται, δηλαδή να το ρυθμίζουμε εμείς ανάλογα με το σήμα που υπάρχει εδώ πέρα. Γιατί το σήμα μπορεί να μην είναι πάντοτε το ίδιο. Οπότε, αν κάποια στιγμή μπει κάποιο άλλο σήμα, να έχουμε τη δυνατότητα εμείς την ευελιξία να το ρυθμίζουμε κατάλληλα, μηχανικά βέβαια, χειροκίνητα, ώστε να έχουμε το κατάλληλο offset. Και είχαμε πει ότι αν θέλουμε να απαλλαγούμε από το πλην, έτσι, στην έξοδο εδώ πέρα θα μπορούσαμε να συνδέσουμε ένα τέτοιο κύκλωμα, ένα αναστρέφοντα ενισχυτή με κέρδος μονάδα. Έτσι, γενικότερα, αν θέλω να απαλλαγώ από το πλην, έτσι, ας πούμε ότι βάζουμε εδώ 100 κιλό, εδώ 100 κιλό, έτσι, οπότε εδώ, αν έχω μια είσοδο vein, έτσι, εδώ θα έχω μια έξοδο μείον, συγγνώμη, το VOUT θα είναι μείον vein, έτσι, γιατί το κέρδος είναι μονάδα. Οπότε, αν συνδέσω αυτά τα δύο, δηλαδή αυτό εδώ παίζει το ρόλο του vein εδώ πέρα, έτσι, στην ουσία είναι σαν να πετάω αυτό εδώ πέρα το μείον. Έτσι, η έξοδος, η τελική έξοδος θα είναι μείον αυτό εδώ. Έτσι, δηλαδή θα είναι vein 1 συν 10-15 το VDC. VDC είναι η τάση που θα έχω εδώ πέρα. Αν θέλω να έχω θετικές τιμές, εννοώ, έτσι. Για κάποιο λόγο ότι με χαλάει το πλην, γι' αυτό, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί πέρα, να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα, δηλαδή έναν αθρηστή με τον μη αναστρέφοντα ενισχυτή, έτσι, δηλαδή. Οπότε μιλάμε πλέον, συνήθως να ξέρετε ότι στους αθρηστές συνήθως χρησιμοποιούμε αυτό εδώ πέρα, είναι πιο βολικός, όχι αυτό, αυτό εδώ. Το κύκλωμα, έτσι, που σας έδειξα, για την άθρηση. Αυτό εδώ, έτσι, το κύκλωμα για άθρηση είναι πιο βολικό. Θα δούμε και το μη αναστρέφοντα, έτσι, αλλά θα δείτε ότι δεν είναι, είναι λιγάκι έτσι πιο σύνθετος. Απλώς πριν πούμε το μη αναστρέφοντα, ότι το παραπάνω μπορούμε να το επεκτείνουμε για όσες εισόδους θέλω. Δηλαδή, αν έχω νη εισόδους, νη πηγή στάσης, έτσι, οπότε στην ουσία κάθε μία βάζω μία αντίσταση, οπότε έχω την είσοδο 1, την είσοδο 2, την είσοδο νη, την ιωστή είσοδο, οπότε εδώ έχω αντιστάσεις αράι 1, αράι 2, αράι νη, έτσι. Όλες οι αντιστάσεις συνδέονται, πάνε στην αναστρέφουσα είσοδο του τελεστικού.
Έτσι εδώ πέρα είναι η γενική μορφή ενός αναστρέφοντος αθρηστή, οπότε η έξοδος εδώ πέρα θα είναι ο λόγος των αντιστάσεων με ένα πλην απ' έξω, δηλαδή θα είναι RF προς RI1 επί την πρώτη είσοδο συν έτσι, οι υπόλοιπες εισόδους, δηλαδή RF προς RI νη επί την τελευταία είσοδο. Οπότε μπορώ να έχω 3, 4, 5, 6, 7, 8, όσοι θέλω τέλος πάντων. Αυτό το κύκλωμα πληροφοριακά έτσι, είναι ένας τρόπος για να φτιάξω ένα κύκλωμα μετατροπής digital to analog, μετατροπής από ψηφιακές τιμές σε αναλογικές τιμές, ένα κύκλωμα DAC, DAC, όπως λέγεται. Οπότε φανταστείτε ότι, έτσι ενημερωτικά θα το δούμε, ότι έχω εδώ ένα μικροελεκτή, ας πούμε το Arduino, έτσι ένα παράδειγμα μικροελεκτή, τέλος πάντων, microcontroller, αυτό είναι C. Okay. Λοιπόν, εδώ είναι ψηφιακές έξοδοι που παράγει bits, εντάξει. Όταν λέμε ότι οπότε εδώ πέρα ας πούμε είναι ότι είναι το bit 0, έτσι, ας το μάλλον το πω ανάποδα, okay. Εδώ είναι το bit 0, εδώ είναι το bit 1, εδώ είναι το, έτσι. Το bit νη-1, οπότε έχουμε συνολικά νη bits, 0, 1 μέχρι νη 1 είναι νη bits. Όταν λέμε bit εδώ πέρα στην ουσία, έτσι, από τα ψηφιακά, έτσι, σημαίνει ότι έχουμε δύο τάσεις. Δηλαδή το λογικό 0 συνήθως αντιστοιχεί στα 0 volt και το λογικό 1 συνήθως αντιστοιχεί στα 5 volt. Οπότε σε επίπεδο τάσης εδώ πέρα φανταστείτε έχουμε είτε 0 volt αν έχουμε το λογικό 0 είτε το λογικό 1, οπότε θα έχουμε 5 volt. Και εμείς θέλουμε στην ουσία να βρούμε ποια είναι η αντίστοιχη αναλογική τιμή. Στην ουσία αυτό που θέλουμε να κάνουμε με άλλα λόγια είναι μια μετατροπή από το διαδικό, δηλαδή το digital to analog converter, τι κάνει. Μετατρέπει από το διαδικό στο δεκαδικό σύστημα. Δηλαδή, να δούμε αυτά τα bits, αν είναι 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1 κτλ. Έτσι, διαδικό σε δεκαδικό. Ποιον αριθμό του δεκαδικού συστήματος σχηματίζουν. Αυτό σημαίνει με άλλα λόγια digital to analog converter, έτσι. Οπότε εδώ πέρα θα πρέπει να πάρουμε όλα αυτά εδώ πέρα τα bits, φτιάξουμε ένα κύκλωμα εδώ πέρα, το οποίο συμβολίζεται έτσι, το οποίο θα το οποίο εδώ πέρα θα παράγει μία αναλογική τάση. Αυτό είναι το κύκλωμα το DAC, το DAC, έτσι. Οπότε παίρνει εδώ πέρα τα bits, τις ψηφιακές τιμές τέλος πάντων, έτσι, και τη μετατρέπει σε μία αναλογική τιμή. Ή αν είναι πιο εύκολο να το έτσι, καταλαβαίνετε, να το έτσι, κατανοήσετε, είναι ότι το διαδικό αριθμό που έχω εδώ πέρα με τα bits, για παράδειγμα 0, 1, μπλα 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 μπλα, 0, ok, ποιος δεκαδικός αριθμός αντιστοιχεί. Μιλάμε τώρα πλέον για τάση, οπότε εδώ πέρα θα έχω ή 0 ή 5 volt. Εδώ θα έχω 0 volt για παράδειγμα, εδώ θα έχω 5 volt, εδώ θα έχω 0 volt ως είσοδο. Και εδώ πέρα θα παραχθεί μια τάση η οποία θα είναι ανάλογη του δεκαδικού αριθμού που σχηματίζουν αυτά εδώ πέρα τα bits. Οπότε, ένας τρόπος για να φτιάξω αυτό το κύκλωμα εδώ πέρα, έτσι, είναι αυτός εδώ πέρα. Ο αναστρέφων ενισχυτής, συγγνώμη, αθρηστής. Δεν είναι ο καλύτερος, έτσι, εντάξει. Γιατί αν θυμηθείτε η μετατροπή από το διαδικό στο δεκαδικό πώς γίνεται. Αν έχω τα bits στην ουσία είναι ένα άθροισμα, έτσι. Δηλαδή το bit νη-1 το πολλαπλασιάζω με το 2 στην νη-1, τα υπόλοιπα ας πούμε, οπότε το bit 1 με το 2 στην πρώτη, το bit 0 με το 2 στη μηδενική. Αυτή εδώ πέρα δεν είναι για να μετατροπή για να προκύψει ο αριθμός από το διαδικό στο δεκαδικό. Αν θυμόσαστε, νομίζω το κάνατε στο πρώτο εξάμεινο αυτό με τον κύριο Καλατζή. Εντάξει. Οπότε στην ουσία τι θέλω να κάνω εγώ, να φτιάξω έναν αθρηστή. Αυτό το κύκλωμα τι κάνει, που είπαμε αθρηστή. Οπότε επιλέγοντας κατάλληλα τις αντιστάσεις ώστε να φτιάξω αυτούς τους συντελεστές, γιατί αυτό θέλω να κάνουμε στην ουσία, να φτιάξω αυτούς τους συντελεστές επιλέγοντας αντιστάσεις, στην ουσία κάνω αυτή εδώ πέρα τη μετατροπή. Έτσι.
μετατρέπω εδώ πέρα το διαδικό αριθμό, τα bits, έτσι, τον αντίστοιχο δεκαδικό αριθμό, στον αριθμό του δεκαδικού συστήματος, ακέραιο. Λοιπόν, πάνε θετικά για να δείτε μια έτσι πρακτική εφαρμογή. Αυτά τα κυκλώματα, τα DAC είναι, χρησιμοποιούνται ευρέως, έτσι. Μην νομίζω ότι είναι κάτι εξεζητημένο αυτό που σας λέω. Έτσι. Και μάλιστα, επειδή το Arduino, που ίσως να το έχετε ακούσει και το έχω αναφέρει εγώ αρκετές φορές, δεν έχει ενσωματωμένο τέτοιο σύστημα, δηλαδή το Arduino, έτσι θα πρέπει να πάρουμε εμείς ένα εξωτερικό τέτοιο κύκλωμα για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη μετατροπή. Εντάξει. Υπάρχουν άλλοι μικροελεκτές όπου αυτό το έχουν ενσωματωμένο, δηλαδή έχουν μέσα τους έτσι, αυτό εδώ πέρα το κύκλωμα, οπότε βγάζουν κατευθείαν την αναλογική έξοδο. Εντελώς ενημερωτικά για το Arduino, γιατί το Arduino είναι κάτι έτσι πολύ εύχρηστο να χρησιμοποιήσουμε. Απλώς να ξέρετε ότι έχει αυτό τον περιορισμό. Έτσι. Υπάρχουν βέβαια κάποιες εκδόσεις του Arduino, οι οποίες αυτές τις εκδόσεις έχουν. Έτσι. Οπότε το πολύ απλό Arduino, το Arduino Uno, το οποίο είναι η πιο απλή έκδοση, δεν έχει ενσωματωμένο τέτοιο κύκλωμα. Το Arduino, για παράδειγμα, Due, γιατί υπάρχουν διάφορες εκδόσεις του Arduino, έχει ενσωματωμένο ένα τέτοιο κύκλωμα. Εντάξει, οπότε, αν εσείς σε κάποιο project που φτιάχνετε, χρειαστείτε να έχετε μια τέτοια μετατροπή, δηλαδή τις ψηφιακές τιμές που παράγει το Arduino, να τις μετατρέψω σε αναλογικές τιμές, γιατί χρειάζεται κάπου, για παράδειγμα, να ελέγξω έναν κινητήρα που έχω, έτσι, να ελέγξω δηλαδή την ταχύτητα περιστροφής, στην ουσία την τάση που δίνω στο κινητήρα, έτσι, ένα κινητήρα DC για παράδειγμα. Okay, οπότε βολεύει το να πάρω το Arduino Uno και να του βάλω εξωτερικά ένα δεύτερο ολοκληρωμένο, να πάρω ας πούμε το Arduino Due που το έχει ενσωματωμένο, έτσι, εντελώς πληροφοριακά αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε το αντίστοιχο κύκλωμα, δηλαδή ένα κύκλωμα άθρησης χρησιμοποιώντας το μη αναστρέφοντα ενισχυτή, δηλαδή να φτιάξουμε έναν μη αναστρέφοντα άθρηστη. Οπότε μιλάμε, οπότε να απαλλαγούμε από το πλην, αν το πλην μας χαλάει. Non-inverting adder. Οπότε, ζωγραφίζουμε το κύκλωμα έτσι, τουλάχιστον όσον αφορά αυτές εδώ τις αντιστάσεις. Οπότε εδώ είναι RI, εδώ είναι RF, εδώ είπαμε πάει στη γη αναφοράς και θυμόμαστε είχαμε πει ότι στο μην αναστρέφων ενισχυτή, έτσι η είσοδη συνδέεται στη μην αναστρέφουσα είσοδο, η τάση εδώ στη μην αναστρέφουσα είσοδο του τελεστικού. Οπότε, για να μπορέσω να τη συνδέσω πρέπει να παρεμβάλω μια αντίσταση, δεν μπορώ να συνδέσω απευθείας στις δύο πηγές τάσης. Έτσι, γιατί αν τις συνδέσω θα τα μπερδέψω, δηλαδή, έτσι έχω μια πηγή τάση εδώ, μια πηγή τάση εδώ πέρα, δεν μπορώ να βάλω απευθείας τα σήματα χωρίς αντιστάσεις, γιατί θα μπερδευτώ, όπως το καταλαβαίνετε, έτσι. Έρχεται μια τάση 5 βολτ εδώ πέρα, μια τάση 1 βολτ εδώ πέρα, θα γίνει, έτσι, ο κακός χαμός, να το πω έτσι, απλά. Οπότε, παρεβάλλω εδώ τις αντιστάσεις για να είμαι σε θέση Rα, Rβ, έτσι, οπότε είσοδος εδώ, ας την πούμε Βα, Ββ, έτσι, okay. Για να συμβατές με τις αντιστάσεις, έτσι, οι δύο είσοδοι. Λοιπόν, εδώ πέρα. Πάμε να δούμε ποια θα είναι η έξοδος εδώ πέρα, να την υπολογίσουμε. Πάλι αρχή της επαλληλίας, έτσι. Δηλαδή, αρχή της επαλληλίας τι σημαίνει. Θεωρώ ότι το VV είναι 0, έτσι. Για να κάνω την ανάλυση. Το VV μπορεί να είναι οποιοδήποτε στην πράξη, αλλά για να κάνω την ανάλυση, έτσι. Είπαμε ότι μηδενίζω τη μία είσοδο. Εδώ μηδενίζω το ΒΒ και κρατάω την άλλη είσοδο. Οπότε αν το ζωγραφίσω λίγο πάλι αυτό το κυκλωματάκι εδώ και να δούμε λίγο τη διαφοροποίηση σχέση που είπαμε με πριν. Οπότε RI RF
Λοιπόν, έχουμε εδώ την Rα, έτσι, εδώ έχουμε την είσοδο την Βα, εδώ έχουμε την Rβ και το άλλο άκρο της Rβ, έτσι, αφού έχω μηδενίσει την πηγή τάσης Β, πάει στη γη αναφοράς, αυτό σημαίνει, έτσι. Λοιπόν, εδώ πέρα πλέον όμως προσοχή, εδώ η αντίσταση Rβ παίζει ρόλο, γιατί δεν έχει στα άκρα της 0 βολτ, έχει μόνο εδώ 0 βολτ. Στο άλλο άκρο εδώ πέρα δεν έχει 0 βολτ, έτσι. Γιατί εδώ πέρα δεν έχω 0 βολτ για να έχω και εδώ 0 βολτ, έτσι. Δεν υπάρχει, ναι μεν υπάρχει κατ' ουσίαν βραχυκύκλωμα, αλλά δεν είναι 0 βολτ εδώ πέρα, είναι κάτι άλλο. Έτσι, και μάλιστα αυτές οι δύο αντιστάσεις σχηματίζουν Rβ, έτσι. Ένα διαιρέτη τάσης, οπότε η τάση που έχω εδώ πέρα, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, έτσι, είναι η τάση από το διαιρέτη. Που σχηματίζουν η Rα και η Rβ, δηλαδή εδώ πέρα, αν αυτή εδώ πέρα την τάση την πω Βχ, έτσι, αυτή εδώ πέρα η τάση Βχ είναι Rβ προς Rα, Rβ εδώ έτσι, Rα συν Rβ επί Βα. Παναλαμβάνω, εδώ έχω διαιρέτη τάση πλέον, εδώ η αντίσταση, έτσι το τονίζω, παίζει ρόλο. Γιατί η αντίσταση έχει ρεύμα πλέον, δεν είναι μηδενικό το ρεύμα της όπως ήταν πριν, που έμοιαζε πάλι πριν με διαιρέτη τάση, θα μπορούσε να πει κάποιος, και γιατί το κάνουμε έτσι πριν και τώρα το κάνουμε διαφορετικά. Πριν η αντίσταση δεν είχε καθόλου ρεύμα, γιατί η τάση στα άκρα της ήταν 0, εδώ έχουμε ρεύμα, έτσι. Οπότε είναι διαφορετικό, μοιάζει οπτικά, έτσι, προηγούμενη περίπτωση, αλλά ουσιαστικά λειτουργικά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Οπότε η έξοδος εδώ, το V out, είναι 1 συν RF προς RI επί τι, επί την είσοδο που έχω εδώ πέρα. Όχι το Vα, επί αυτό εδώ. Ό,τι βάζω εδώ πέρα πρέπει να βάλω, έτσι, στην έξοδο. Οπότε δηλαδή θα πρέπει να βάλω το RV προς B, έτσι, προς Rα συν RB επί Vα. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή όταν μηδενίσω τη Βα, έτσι, και αφήσω μόνο το V out που οφείλεται στην α, έτσι. Όταν μηδενίσω την α και αφήσω μόνο την B, αυτά εδώ, έτσι, γίνονται πιο πολύ και για να κάνουμε εξάσκηση στην αρχή της επαγγελίας, δηλαδή σε πράγματα που έχουμε μάθει στο πρώτο εξάμηνο, στην ηλεκτροτεχνία. Έτσι, γι' αυτό κάνουμε τις αποδείξεις. Πιο πολύ, επειδή έχω διαιρέτη τάση και τα λοιπά, βλέπετε ότι όλα αυτά που βλέπατε, που σας έλεγαν στην ηλεκτροτεχνία 1, έτσι, πώς εφαρμόζονται εδώ πέρα για να κάνω ανάλυση κυκλωμάτων. Οπότε πιο πολύ θα κάνουμε αυτά, ή τέλος πάντων σε ένα βαθμό τα κάνουμε αυτά για να κάνουμε και εξάσκηση στους διάφορους νόμους της ηλεκτροτεχνίας. Οπότε εδώ πέρα, πάλι με την ίδια λογική, πάλι θα έχω ένα διαιρέτη τάση, δηλαδή πλέον το Βχ εδώ δεν το ζωγραφίζω αν θέλετε. Το κάνετε στο σπίτι σας, θα δείτε ότι είναι πλέον όμως Rα εδώ, έτσι, προς Rα συν Rb επί τι, επί Vβ. Το οποίο σημαίνει ότι η έξοδος που οφείλεται στην πηγή τάσης Β είναι πάλι 1 συν Rf προς Ri επί ό,τι έχω εδώ, επί αυτό που έχουμε ονομάσει Βχ, το οποίο είναι εδώ πλέον Rα προς Rα συν Rb επί Ββ. Οπότε η συνολική έξοδος είναι το άθροισμα αυτών των δύο. Δηλαδή 1 συν Rf προς Ri κοινός παράγοντας και μέσα μένουν έτσι, οι δύο τάσεις εισόδου RB, έτσι, B μικρό. Συνέχεια λάθος το κάνω. Λοιπόν, και αν δούμε ότι, έτσι, αν κάνουμε, αν πάρουμε όλες τις αντιστάσεις ίσες για την ακρίβεια, αυτό που μπορούμε να πάρουμε, όχι όλες, αν πάρουμε Ri ίσον με Rf και Rα ίσον με Rβ, Ri ίσον με Rf,
οπότε ο λόγος RF προς RI κάνει μονάδα, οπότε θα έχω ένα 2 απ' έξω, οπότε θα είναι V out ίσον ένα 2 που οφείλεται ότι οι δύο αντιστάσεις RF και RI είναι ίσες, και εδώ πέρα βλέπετε ότι έχω τι, από εν δεύτερο, επειδή έχω επιλέξει αυτές να είναι ίσες, οπότε είναι εν δεύτερο VA συν εν δεύτερο VB, το οποίο σημαίνει ότι πλέον το VA ότι είναι το κλασικό άθροισμα που γνωρίζουμε, το VA ότι είναι VA συν VB, έτσι. Οπότε αν απλώς θέλω να προσθέσω δύο σήματα, δύο τάσεις, έτσι, η επιλογή είναι αυτή. R ίσον με RF και R α ίσον με RV. Μπορώ βέβαια να τις πάρω όλες ίσως. R ίσον με RF ίσον R α ίσον RV. Πάρω όλες τις αντιστάσεις, για παράδειγμα 100 κιλό. Εντάξει, οπότε. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Έτσι, αυτό που αρκεί να γίνει είναι η R με την RF να ισούνται και η R με την RV να ισούνται. Οπότε έχω το κλασικό άθροιστη. Αλλά σας βλέπω ότι σας είπα ότι γενικά η σχέση εδώ πέρα της άθρησης, αυτή εδώ πέρα, είναι λίγο πιο δύσκολη σε σχέση με αυτή που είχαμε γράψει προηγουμένως για τον άλλον αθροιστή, τον αναστρέφοντα αθροιστή. Έτσι, βλέπετε εδώ πέρα είναι λίγο πιο σύνθετη. Γι' αυτό σας είπα ότι έτσι, στην πράξη ότι προτιμούμε τον αναστρέφοντα αθροιστή παρόλο που έχει το πλην. Λοιπόν, και να δούμε έτσι ένα τελευταίο κυκλωματάκι, πάρα πολύ χρήσιμο, το οποίο χρησιμοποιείται και να το τελειώσουμε σήμερα, στο οξύμετρο. Δηλαδή αυτό το κύκλωμα που θα πούμε είναι, έτσι, το οξύμετρο είναι το μανταλάκι. Αν το έχω εδώ πέρα. Λοιπόν, το οξύμετρο είναι αυτό που βάζουμε, το μανταλάκι που βάζουμε στο δάχτυλο, που μετράει τον κορισμό του οξυγόνου. Έτσι. Λοιπόν, οπότε το οξύμετρο δουλεύει στην ουσία με φως. Είχαμε πει και στα αναλογικά ηλεκτρονικά ότι υπάρχουν δύο LEDs που εκπέμπουν ερυθρό και υπέρυθρο φως, φωτίζουν το δάχτυλο, οπότε έτσι, είτε το ερυθρό είτε το υπέρυθρο φως, αυτά φωτίζουν ένα lux. Περνάει από το δάχτυλο και υπάρχει έτσι μια ειδική δίωδος, μια φωτοδίωδος είχαμε πει, η οποία μετατρέπει το φως έτσι σε ρεύμα. Αν θυμόσαστε, αυτό το είχαμε πει στα αναλογικά ηλεκτρονικά. Έτσι, είχαμε μιλήσει λιγάκι για φωτοδιόδους. Έτσι, οπότε η φωτοδίωδος δέχεται το φως και παράγει ένα ρεύμα, το οποίο είναι ανάλογο της έντασης του φωτός. Έτσι, το ρεύμα που παράγει είναι σε αυτή εδώ πέρα τη φορά, δηλαδή είναι σε ανάστροφη πόλωση, δηλαδή δεν είναι ρεύμα ορθής πόλωσης. Έτσι, το ρεύμα που παράγει φωτοδίωδος, έτσι, ας πούμε PD, φωτοδίωδο, έχει μια τέτοια φορά. Έτσι, δηλαδή είναι σαν ένα ανάστροφα απολωμένη. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το ρεύμα είναι πάρα πολύ μικρό. Έτσι, είναι μερικά νανοαμπέρ, γιατί αφού μιλάμε για ανάστροφη πόλωση, έτσι, είχαμε πει ότι το ρεύμα στην ανάστροφη πόλωση μιας διόδου, εμείς το θεωρούσαμε πρακτικά μηδέν, στην ουσία είναι πάρα πολύ μικρό, μερικά νανοαμπέρ. Έτσι, οπότε αυτό είναι της τάξης των νανοαμπέρ. Οπότε αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να μεγαλώσουμε αυτό το ρεύμα και μάλιστα να το μετατρέψουμε σε τάση, γιατί συνήθως αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μια μετατροπή του ρεύματος σε τάση, γιατί μας βολεύει καλύτερα να δουλεύουμε με τάση παρά με ρεύματα. Λοιπόν, οπότε αυτό που κάνουμε είναι φτιάχνουμε κάτι που μοιάζει με αναστρέφοντα ενισχυτή, αλλά είναι στο περίπου. Δεν υπάρχει η αντίσταση εδώ πέρα, υπάρχει μόνο μία αντίσταση. Λοιπόν, και εδώ πέρα αυτό που ισχύει, έτσι, θα το πούμε, εντάξει, θα το πούμε πολύ γρήγορα, έτσι, στην απόδειξη, είναι ότι
Στην ουσία, η τάση που παίρνω είναι ανάλογη της αντίστασης που θα βάλω. Επειδή αυτό εδώ πέρα είναι nanoampere, αυτή είναι της τάξης του Μεγκόμι. Δηλαδή, βάζω μια πολύ μεγάλη αντίσταση.